Όμορφα Χριστούγεννα, οικογενειακά, μυρωδιές στο σπίτι από γλυκά της μαμάς, χωρίς άγχος, χωρίς στρες, παιδικά όμορφα χρόνια, με φίλους, αναμονή για τα παιχνίδια που θα έφερε ο Άγιος Βασίλης, στιγμές με φίλους και παρέες των γονιών, σε μεγάλα τραπέζια, θυμάμαι, έτσι οικογενειακά, με πάρα πολλά άτομα, και αυτό έτσι μου έχει μείνει σαν ανάμνηση. Και νομίζω ότι είναι στιγμές που πραγματικά αναφέρω εκείνες οι παιδικές στιγμές με τον αδερφό μου, με τις μπιτζάμες στο χαλί και δίπλα στην τηλεόραση μέχρι να ανοίξουμε τα παιχνίδια μας, και η αναμονή του πότε τα έφερε και ο Άγιος Βασίλης, ή αν έχει κάνει την ευχή μας που του ζητήσαμε. Και αυτή η αναμονή ήταν η πιο όμορφη αναμονή που έκανα. Πώς αισθάνεσαι την θαλπορή της οικογένειάς σου, τη στασιά, τη προετοιμασία σου που είσαι εδώ, και στα χρόνια που είναι αυτά δικά μας, και έξι Χριστούγεννα σήμερα πολλά. Πάρα πολλά. Να σας πω. Εγώ ήταν κρέας στο σπίτι. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν περίεργο. Όταν ξένοι, οι γονείς, η μητέρα μου δηλαδή, έφερε κάποιο γλυκό, ήταν όλα γιορτινά, ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν πόσο οργανωμένες ήταν οι εταιρείες που δούλευαν οι γονείς μου. Μας είχαν δώρα και θεατρικές παραστάσεις για όλα τα παιδιά και ήταν ό,τι πιο καλύτερο γινόταν εκείνες εποχές. Βεβαίως όλοι πιστεύαμε τότε στο Άγιο Βασίλη και περισσότεροι πιστεύουμε και τώρα. Και ήταν η γνωστή διαδικασία το πρωί, τα δώρα που μας αφήνανε τότε οι γονείς μας, και εμείς νομίζαμε ότι μας τα έφερε ο Άγιος Βασίλης. Σε ηλικία 7-8 χρονών νομίζω που ο παππούς, το οποίο έχω και το όνομα, μου κάνει δώρο ένα ποδήλατο. Είναι κάτι το οποίο έχει μείνει αξέχαστο όσα χρόνια και να περάσουν. Δεν περιμέναμε μία μπάλα, ένα τρενάκι, ένα πατίνι ίσως, skateboard τα τωρινά. Παιχνίδια πολύ απλά. Πολύ απλά, τα οποία για μας είχαν τόσο μεγάλη αξία. Προφανώς όσοι έχουν τώρα και για τα παιδιά της γενιάς αυτής, που είναι τελείως διαφορετικά, διαφορετικές οι παραστάσεις τους και διαφορετικές κοσμολές για να... Είναι ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα με remote control που βγαίνανε, που μπορούσες έτσι να παίξεις λίγο. Ήταν εντυπωσιακό το τέλος. Συστηματικά και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με πολύ μεγάλο άγχος να προλάβουμε όλους τους γνωστούς, όλες τις κοντινές έτσι γειτονιές, και ήταν κάτι το αξέχαστο. Καλά τα λέγαμε και μάλιστα κάναμε προετοιμασία στο σπίτι με τα πυρούνια και με τα κουτάλια της μαμάς για μέχρι την ημέρα που θα βγαίναμε και να κάνουμε ακούμε τα κάλαντα με το γνωστό τρίγωνο, βεβαίως, τότε, προετοιμασία, και η αναμονή θα να πάρουμε μερικές δραχμές, να μπορέψουμε μερικά λεφτά, να μπορέσουμε να πάρουμε άλλο ένα δώρο, να γνώσουμε κάποιο ρούχο, αλλά κυρίως ήταν το δώρο και το παιχνίδι που ψάχνουμε να βρούμε και να αγοράσουμε. Ήταν κάτι δύσκολο, όταν πλέον λίγο μεγαλώσαμε, ή μια ωραία δερμάτινη μπάλα τότε, δύσκολο να αγοράσουμε μια δερμάτινη. Στιγμές πραγματικά που είναι μια σάλιση. Θα γυρίσω από σπίτι σε σπίτι, από την άλλη γειτονιά. Μπορώ να πω ότι πήραμε χρήματα. Μερικοί που είχαν μπορεί να μας δίνανε. Το περισσότερο μας δίνανε, άλλοι μας δίνανε καρύδια, άλλοι δίνανε γλυκά. Είχε διάφορα δώρα. Αλλά σίγουρα υπήρχε κάτι το οποίο ήταν πολύ ζεστό. Το περιμέναμε, δεν θέλαμε μόνο να πάμε να το τρέξουμε, να πούμε τα κάλαντα. Εκείνο που το οποίο είχαμε πάντα στο μυαλό μας ήταν να πάμε στους θείους μας, οι οποίοι σίγουρα μας δίναν κάτι χρήματα.
πορεία μου την μπασκετική. Αυτό που με πραγματικά θυμάμαι ήταν ότι ήταν πολύ λίγες οι ώρες του να ζήσουμε τα Χριστούγεννα. Και αυτό γιατί είχαμε προπόνηση παραμονή. Έπρεπε εγώ να φύγω στη Λάρισα ενδεχομένως. Και ανήμερα 25 το απόγευμα, επίσης αργά προπόνηση. Άρα δεν είχαμε πολύ περιθώριο να νιώσουμε έτσι τη ζεστασιά της οικογένειας και να είμαστε παραπάνω ανέμελοι από όσο θα έπρεπε. Αλλά πάνω από αυτά το ζούσαμε έστω και αυτές τις λίγες ώρες τη ζεστασιά των γιορτών. Και θυμάμαι ότι πηγαίναμε μία φορά πρωτοχρονιά κάπου να παίζουμε, δεν μπορώ να θυμηθώ πού. Νομίζω ήταν κύπελο Κόρατς. Πρωτοχρονιά ταξιδεύαμε και 2 Ιανουαρίου παίζαμε. Αυτό το θυμάμαι. Άρα αρκετές φορές και οι γιορτές παίζεις μπάσκετ. Όταν είσαι επαγγελματίας, οι γιορτές σπάνια κάνεις. Εφέτος έτυχε να είναι καλό πρόγραμμα και να υπάρχει διακοπή. Όλοι οι γονείς αυτές τις μέρες κάνουν ό,τι μπορούν για να δώσουν χαρά στα παιδιά τους. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να δώσουν χαρά στα παιδιά. Και πραγματικά είναι λυπηρό ότι οι καταστάσεις έχουν φτάσει πολύ κόσμο ώστε να μην μπορεί να τα καταφέρει. Και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο. Εμείς που πιθανόν να μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα παραπάνω, να τα κάνουμε για αυτούς που δεν μπορούν. Και ειδικά για τα παιδιά που παίρνουν τεράστια χαρά αυτές τις μέρες. Εμείς στο μπάσκετ σκεφτόμαστε λίγη φορά. Στην εβδομάδα. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Διαφορετικούς ρόλους έχει ο κάθε παίκτης μας στο γήπεδο, διαφορετικές καταστάσεις αντιμετωπίζει. Πριν όμως για να βγει το αποτέλεσμα πρέπει να δουλέψουν όλοι μαζί. Να δουλέψουμε κοντά. Το ίδιο όμως είναι και στην κοινωνία. Αν όλοι δεν βοηθήσουμε ένας τον άλλο, σίγουρα τα προβλήματα θα διορθώνονται και ίσως θα πάρει πολύ χρόνο να επανέλθουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα ήμασταν πρόσφατα.